Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και αμέσως μετά όλες οι ανατροπές και στο νόμο Κατρούγκαλου και στο ασφαλιστικό και στο κτηματολόγιο που πήγε πίσω, πήγε ιδιαίτερα πίσω. Επίσης οι απώλειες εισοδημάτων και ο νέος έμφυα, θα δούμε και το νέο έμφυα, Αντώνη Μουζάκη, αγαπητέ κύριε Παντελή. Θα δούμε την πρώτη κατοικία με την κυρία Νικολοπούλου, θα δούμε το ρεπορτάζ που αφορά τα θέματα της καθημερινότητας με τους καλεσμένους μας και βέβαια η υπόλοιπη ειδησιογραφία. Πάμε εφημερίδες, πάμε πρωτοσέλιδα. Μια γλυκιά καλημέρα σε όλες και όλους. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο. Πάμε λοιπόν και βέβαια, κυρία Νικολοπούλου, εδώ έχω μια κυρία. Το 2002 πήρα στεγαστικό δάνειο από τράπεζα ύψους 300.000 ευρώ, το οποίο και αποπληρώνουμε ενελιπώς όπως είχαμε συμφωνήσει. Το πληρώναμε κανονικά. Όμως, ο διευθυντής του υποκαταστήματος μας ενημέρωσε ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε και σε ελβετικό φράγκο λόγω της σταθερότητας του νομίσματος και τελικά έχουμε πληρώσει 300.000 ευρώ και χρωστάμε άλλες 300.000 ευρώ. Σας παρακαλώ θερμά, λόγω αλλαγής μια καταπληκτική κυρία, λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Θα το δούμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Ακριβώς. Πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Να δούμε τι γράφουν. Είναι και κάποιες από τις κυριακάτικες εφημερίδες, οι οποίες κυκλοφορούν σήμερα, και βέβαια και οι αθλητικές. Καθημερινή. Εκτός ορίων η Άγκυρα. Πρώτο θέμα. Απόσυρση της Λοΐζου μετά το Σάλο. Τεράστιο θέμα. Στην παγίδα των τεκμηρίων. Θα το δούμε και αυτό. Παρόν. Στην πόλωση Ποντάριο Τσίπρας. Διπλή ήττα για Τσίπρα Ιερώνυμο. Τα φόπουλα από την ιεραρχία στη συμφωνία Τσίπρα Ιερώνυμο. Και τι κρύβουν οι ξαφνικές χάρες προς τον Ερντογάν. Η φουστανέλα σύμβολο της αταρσίας του έθνους. Πρώτο θέμα σήμερα και βλέπετε εδώ η αιστεία. Από Καποδίστρια έως Λουί. Εδώ είμαστε. Η μεγάλη αποκάλυψη. Μείζον θέμα για την υποψήφια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μυρσίνη Λοΐζου. Έπαιρνε για 5,5 χρόνια τη σύνταξη της μάνας της που είχε πεθάνει. Καταδικάστηκε 28 Φεβρουαρίου του 2017. Σε 2 χρόνια φυλάκιση από το εφετείο Αθηνών με τριετή αναστολή για παράνομο περιουσιακό όφελος. Ξέχασε να δηλώσει το θάνατο της μητέρας της και εισέπραξε παράνομα 69 μήνες, 52.000 ευρώ. Δεν έχει πληρώσει τίποτε μέχρι σήμερα και χρωστάει με τις προσαυξήσεις 94.000. Δικάζεται και πάλι για φορολογικά δικήματα το Μάιο, γράφει η εφημερίδα και το φορολογικό στην πρώτη. Κομμάτι, Γιώργο μου. Μπράβο. Έτσι. Το άλλο και θα δείτε και σε λίγο το ρεπορτάζ. Γαργαλιστική σύγκρουση, πρώτο θέμα στη Real. Ανησυχεί το Βερολίνο για την πολεμική μηχανή που στείνει ο Σουλτάνος. Βλέπετε εδώ. Και να το θέμα που σας έλεγα. Και προεκλογικός μποναμάς 658 εκατομμυρίων ευρώ στους συνταξιούχους. Βλέπετε εδώ όλη αυτή η εξέλιξη του θέματος. Δημοκρατία. Δεν είναι στο Αιγαίο το Καστελόριζο. Απίστευτη δήλωση Τσιρόνη. Ωραία. Δεν ξέρεις γεωγραφία, γιατί δεν ρωτάς ρε άνθρωπε. Ξέρεις καλά από οικολογία. Καλός είσαι, ο καλύτερος. Εντάξει. Αλλά άλλο οικολογία, άλλο γεωγραφία, φίλε Γιάννη. Απίστευτη δήλωση του Τσιρόνη που ξεπέρασε ακόμη και τον Ερντογάν, γράφει η εφημερίδα. Και ο Σόιμπλε, τα μνημόνια στην Ελλάδα κατάργησαν τη δημοκρατία. Ο Σόιμπλε, το λέει τώρα ο Σόιμπλε, ο οποίος ήθελε να μας πετάξει απ' έξω. Βλέπετε εδώ όλη την εξέλιξη. Ντοκουμέντο, αρχίζει το μάτς. Νέα Δημοκρατία 30,5, ΣΥΡΙΖΑ 28,2. Στο 2,3 η διαφορά, λέει το ντοκουμέντο σήμερα στην πρώτη σελίδα. Εκλογικό μπουρίνι. Να τα. Σκοπιανό και Γκάλοπ πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Πρώτο θέμα σήμερα στην Alpha Free Press. Προοδευτικό μέτωπο για μια κοινωνική Ευρώπη, λέει η Αυγή στην πρώτη της σελίδα. Οι κατσαπλιάδες τρέμουν παρέλαση και στρατό, γράφει η Ελεύθερη Ώρα στην πρώτη σελίδα. Προοδευτικό μέτωπο με ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχειρηματικούς ομίλους. Ο ριζοσπάστης. Πρώτη σελίδα σήμερα. Καρφί. Εκλογές αλλά Μαδούρο στείνει ο Τσίπρας. Βλέπετε εδώ. Το κίνημα αλλαγής σε πρωταγωνιστικό ρόλο, λέει η Φόφη. Πάμε στα παραπολιτικά. Εκλογικά παιχνίδια με 80.000 ηθαγενείς. Αντριάννα, θέλω να μας το εξηγήσεις μετά αυτό. Γιατί το ξέρεις το θέμα πολύ καλά. 800.000, σας ζητώ συγγνώμη. Είναι το θέμα της απονομής της ηθαγένειας. Έχουμε κανένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Στο δρόμο τι λέει ο κόσμος, μετανάστες για το τι θα ψηφίσουν. Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ακούς κάτι άλλο. Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε εδώ. Μόνο αυτό. Επιχείρηση εκλογική αντιπρόσωπη. Δεν αρκούν μόνο οι εκλογικοί αντιπρόσωποι. Χρειάζονται και ψήφοι. Άμα δεν μπουν ψηφαλάκια μέσα από τον κόσμο, γιατί δεν ψηφίζουν
το Bloomberg και η Financial Times, ο κόσμος ψηφίζει. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, άμα δεν τους τραβήξει την κάλπη, με ποιον θα πας. Σύγκρουση για πρώτη κατοικία, παρασκήνιο, πρώτη σελίδα. Μακεδονία, οι έδρες που θα αλλάξουν χέρια μετά τις εκλογές. Και, παιδιά, εταιρείες στοιχημάτων δίνουν τζιτζικόστα από την πρώτη Κυριακή. Ναι, σκάσανε μύτη, το γράφανε προχθές. Μου φαίνεται το η εφημερίδα το έγραφε. Τζιτζικώστας από την πρώτη Κυριακή. Ποιος είναι ο αντίπαλος, το ξέρετε? Ε? Είναι... Ποιος είναι? Είναι ο συνάδελφος από την ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ο συνάδελφος ο οποίος... Ο κ. Γιαννούλης. Γιαννούλης, ναι. Από λοιπόν. Ό,τι θυμάσαι, Γιώργο, είχε χαρακτηρίσει φασιστοειδή, τα οποία δεν θα ήθελε ο 15χρονος γιος του να δει τα όσα συμβαίνουν. Αυτούς οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τη συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Μπαμ στο ρεπορτάζ, μαστροπή γράφει η εφημερίδα. Ταχυδρόμος. Λάμβανε σύνταξη της νεκρής μητέρας της. Βλέπετε εδώ, πρώτο θέμα. Επίθεση Τσίπρα με ισχυρά χαρτιά, η νέα σελίδα. Σάλος με την κόρη του Λοΐζου, τα αποκαλυπτικά. Έτσι. Βλέπετε εδώ, τα αποκαλυπτικά. Σάλος με την κόρη του Λοΐζου. Να η Εσπρέσο, Σαββατοκύριακο, της κακομοίρας για την αμύθιτη περιουσία. Στον τάφο του Αυλονίτη έκρυβαν το θησαυρό, η Σταρ. Ο Παναθηναϊκός, βλέπετε εδώ, Sport Time, πρώτο θέμα σήμερα. Ατόφιος Θεός ο Παναθηναϊκός, η Live Sport. Πασαρέλα για Παναθηναϊκό, βλέπετε εδώ. 41 για πλάκα, τα κορίτσια πάτησαν τον Παναθηναϊκό. Με 41 πόντους διαφορά, κόκκινος πρωταθλητής. Αρρώστησε με ΑΕΚ και δεν μπορεί αλλού. Ποιος το λέει αυτό? Έτσι, η ώρα των σπορ. Ο Βασιλιάς είναι εδώ, ο Παναθηναϊκός, η πράσινη και... Γελάνε και οι πέτρες. Παιδιά, το μάτι θα ξαναρχίσει, λέει, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. 7:22 πρώτα λεπτά. Πριν πάμε στην καθημερινότητα, πριν πάμε στα υπόλοιπα.